Σοβαρότητα προβλήματα προέκυψαν κατά τις πρώτες μέρες λειτουργίας του ανεξάρτητου πλέον Δήμου Βελβεντού. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μανώλη Στεργίου, το σύνολο του στόλου που μεταφέρθηκε από τον πρώην Δήμο Σερβίου Βελβεντού παρουσιάζει βλάβη, με αποτέλεσμα να παραμένει ακινητοποιημένο σε συνεργεία. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το ότι μέχρι σήμερα στο Δήμο υπάρχει μόνο ένα απορριμματοφόρο. Αυτό όμως δεν μπορεί να μετακινηθεί. Σας πω το πιο απλό, ότι δεν έχουμε απορριμματοφόρο. Αυτό που μας επιστράφηκε ως παλιά περιουσία του Δήμου Βελβεντού από τον 9ο Δήμο, είναι κατεστραμμένο, έχει να περάσει από το 15 εκταίο, δεν έχει το ένα σύστημα, δεν έχει το άλλο, αφού ζητήσαμε μια βοήθεια από την ΚΕΔΕ, από την Αθήνα, μήπως και κάποιος Δήμος μπορεί να μας δώσει ένα απορριμματοφόρο. Δηλαδή, για να μαζέψουμε τα απορρίμματα από μεθαύριο, από Δευτέρα, δεν έχουμε απορριμματοφόρο. Θα δούμε βέβαια τι και πώς θα το κάνουμε. Δεν θα αφήσουμε έτσι το Βελβεντό και τους οικισμούς. Είναι όμως μια, ας πούμε, μια πρώτη δυσκολία. Επιπλέον, τα πιο πολλά οχήματα που πήραμε και ό,τι μηχανήματα έργου είχαμε, βρίσκονται στη συνεργεία του Βελβεντού και με εθελοντισμό, ειλικρινά, και θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που προσφέρθηκαν, προσπαθούν να βοηθήσουν, να τα συνεφέρουν, να τα βάλουν σε λειτουργία. Να πω και το παράδοξο ότι στα τιμολόγια που έρχονται στο Δήμο, στον 9ο Δήμο, αν θέλετε, που είναι και ο εκαθαριστής, αλλά και που έχουμε και εμείς την αναλογία μας, βλέπω τιμολόγια που χρωστούν χρήματα για επισκευές μηχανημάτων. Η απορία όλων μας είναι ποιες επισκευές, αφού όλα αυτά που πήραμε πίσω είναι όλα χαλασμένα. Τα λέμε όλα. Ένα ακόμα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα αφορά την ίδρυυση του Δήμου. Το προηγούμενο διάστημα έγιναν προσπάθειες να λυθεί το θέμα, οι οποίες όμως, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μανώλη Στεργίου, βρήκαν εμπόδιο στη Δημοτική Αρχή του πρώην Δήμου Σερβίου Βελβεντού. Έχουμε ένα πρόβλημα στο βουνό. Δεν λύθηκε παρόλο στις φιλότιμες προσπάθειες της περιφέρειας τότε να βοηθήσει τον 9ο Δήμο. Δεν ανταποκρίθηκε ο προκάτοχός μου εκεί σε αυτήν την πρόσκληση, αν θέλετε, για βοήθεια. Το κληρονομήσαμε και αυτό. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε καθημερινότητα με απλούς όρους αυτή τη στιγμή. Πρέπει όμως να γίνει μια μελέτη, ένα έργο. Μια ετοιμότητα δηλαδή. Από εκεί και μετά να σας πω και για τους υπαλλήλους, ότι έχουμε ένα αριθμό υπαλλήλων. Θα μας βοηθήσει πολύ αν με την κινητικότητα θα ερχόταν κάποιοι, αν προκηρυχθούν κάποιες θέσεις, γιατί όλες οι υπηρεσίες μπορώ να πω ότι είναι αποδικατισμένες. Δουλεύουμε όλοι και τα κάνουμε όλα. Δηλαδή η διακριτή ανάθεση καθηκόντων από υπάλληλο σε υπάλληλο αυτή τη στιγμή δεν ισχύει, με την έννοια ότι όλοι προσπαθούν να βοηθήσουν όλους για να προσπεράσουμε πράγματα. Σχεδόν ξεκινήσαμε από το μηδέν, αφού τώρα βγάλαμε το αφημί, να βγάλουμε λογαριασμούς. Πάντως από τον Δήμο εκφράζεται η αισιοδοξία πως τα προβλήματα θα ξεπεραστούν και θα επανέλθει κανονικότητα μετά από εύλογο χρονικό διάστημα. Είμαστε μονίμως σε μια εγρήγορση από τις 7 το πρωί μέχρι τα βαθιά μεσάνυχτα. Προσπαθούμε να τακτοποιήσουμε πράγματα από την απλή γραφειοκρατία μέχρι και κάποια ζητήματα καθημερινότητας. Το βασικό σε εμάς τουλάχιστον είναι ότι θα χρεωθούμε αρκετά από τον 9ο Δήμο Σερβίου Βελβεντού, χωρίς πραγματικά να ήταν κάτι το οποίο μας αναλογούσε. Παρ' όλα αυτά, θα καθοριστούν όλα αυτά 31 Οκτωβρίου με την απόφαση μιας δουλειάς που κάνει η αποκεντρωμένη και μια επιτροπή εκεί. Θα έχουμε μια σαφή εικόνα τότε. Όμως τα πράγματα είναι δύσκολα. Εγώ ήθελα απλώς να συστήσω στους συνδημότες μου υπομονή από την πλευρά μας για να μπορέσουμε να κάνουμε ξανά το Δήμο υγιή όπως τον ήξεραν μέχρι το 2010.